Ε, να, να υπερασπιστώ τέτοιο, τέτοιου είδους ζητήματα όπως το σημερινό που έχει ο Δήμος σας και δυστυχώς έχει και όλη η Εύβοια, και λόγω της καταγωγής μου, της ε, Σκύρου στην οποία όπως ό, όσοι δεν γνωρίζετε έχουμε από το 2006 έναν ε, πολύπλευρο αγώνα κατά της εγκατάστασης ενός γιγαντιαίου αιωλικού πάρκου δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο επομένως θα συμφωνήσω ότι με όλους τους προλαλήσαντες, ανάλογα με την οπτική του καθένα, αλλά στην πραγματικότητα η ουσία μένει αυτή, ότι είναι ένα απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο και αδειοδοτικό πλαίσιο ε, και το οποίο χρειάζεται αλλαγή, ιδίω ως προς το χωροταξικό. Ε, είναι, είναι σαφές αυτό, δεν, δεν τίθεται αμφισβήτηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει επιτρέψει την, ε, την εγκατάσταση μεγάλων τεράστιων έργων ή την αδειοδότηση τεράστιων έργων, ιδίω στην Εύβοια και στη Σκύρο, οι οποίε έχουν τυχαίνει να έχουν το μεγαλύτερο αιωλικό δυναμικό σύμφωνα με του παλιού χάρτε τη ε, ΡΑΕ. Το παράδειγμα λοιπόν που είχαμε και έχουμε ως προς τη Σκύρο, επειδή είναι ανάλογο πλέον με αυτό που αντιμετωπίζει η Εύβοια, γιατί είναι ανάλογο, γιατί στην Εύβοια ε, λόγω και του, του, παλιού χωροταξικού αλλά και του ολικού δυναμικού, όπως προείπα, έχουν ε, γίνει οι περισσότερες αιτήσει σε όλη την Ελλάδα. Πλέον, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ναι, μεν είναι ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο, τουλάχιστον από το 2009 και μετά, ή από το 2010, αν θυμάμαι καλά, και μετά, αλλά που ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σε, σε τεράστιο βαθμό ορθώς τη ευνοεί, αλλά δεν μπήκε αυτό το μέτρο το οποίο πρέπει επιτέλους να μπει. Έχει ξεφύγει πλέον και γιατί λέω ότι είναι παρεμφερεί τα ζητήματα, γιατί στη Σκύρο το έργο των 333 ΜΒ, το οποίο ε, είχε ετηθεί μία εταιρεία, μία κοινοπραξία μάλλον, είναι αντίστοιχο με αυτό που πάει να γίνει πλέον στην Εύβοια, που η μισή έβγαια, γιατί γι' αυτό μιλά, μιλάγαμε και στη σκήρο, το μισό κομμάτι τη Σκύρου και μάλιστα το προστατευόμενο κομμάτι από την, ως περιοχή Νατούρα, θα καταλαμβανόταν από ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο. Η συνάδελφο δικηγόρο, η κυρία Καλία, η οποία χειρίστηκε και από ό,τι άκουσα, ότι χειρίζεται και τέτοιου είδου ζητήματα με μακρόχρονη πορεία, προσπάθησε να σα εξηγήσει λίγο τα νομικά. Πλε, τα νομικά ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για να ξέρετε αφού είναι συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να αποφασίσετε τη δράση σας ως Δήμος και ως, και ως τοπική κοινωνία αλλά κυρίως ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης τι ακριβώς προσβάλλετε με τις αποφάσεις και με τις αιτήσει που θα κάνετε. Σας το εξήγησε, σας είπα ότι δεν προσβάλλονται όλες οι αποφάσεις, δεν είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις όλες οι αποφάσεις, η, έχει μια ολόκληρη διαδικασία η αδειοδότηση όλων αυτών των έργων και πραγματικά εκεί που πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη βάση και να είσαστε, εγώ θα έλεγα το δικό μας το παράδειγμα της Κύρου, είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα και το οποίο έχει πετύχει σημαντικέ και πολιτικέ και νομικέ νίκε απέναντι, χωρί να έχει κερδιθεί όμω ολοκληρωτικά. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφή. Οριστικά μάλλον, όχι ολοκληρωτικά, οριστικά, αλλά μέχρι τώρα έχει κερδίσει και πολιτικά με την απόφαση του 2013, αλλά και νομικά με απόφαση που εκδόθηκε πέρσι από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έκρινε νόμιμη την προστασία της προστατευόμενης περιοχής και άρα ε, εξ δεν επέτρεπε και την εγκατάσταση προς το παρόν του τεράστιου, του γιγαντιέου βιομηχανικού αιωλικού πάρκου γιατί επομένως είναι κρίσιμο το να είσαστε έτοιμοι και να μπορέσετε και νομικά αλλά και πολιτικά με όλα αυτά τα ζητήματα της αντίδρασης που πρέπει να έχετε ως τοπικές κοινωνίες, ε, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να μπορέσετε να αποφύγετε. Ναι, μεν το νομοθετικό πλαίσιο είναι ευνοϊκό για την εγκατάσταση των νεολικών, η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι, μέχρι και πέρσι ήταν σχεδόν όλες υπέρ Τη εγκατάσταση ολικών, πολύ δύσκολα αυτό που σα είπε ο Νίκο Σουλιώτη, δεν είχε απόλυτο άδικο. Πολύ δύσκολα το νομικό πλωστάσιο ήταν δύσκολο απέναντι στι εταιρείε, αλλά η εμπειρία και η νομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία τον τελευταίο χρόνο έχει δείξει μία στροφή η οποία στην πραγματικότητα συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι εννοώ ότι συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπω ξέρετε ευνοεί όλο αυτό το, νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το, και το πλαίσιο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρόλα αυτά, είχε πει ότι η φέρουσα ικανότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται υπόψη στις χωροθετήσεις. Υποχρεωτικά. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με δύο αποφάσεις, μία της Κύρου και μία της Λευκάδας, αν θυμάμαι καλά, ακύρωσε εγκαταστάσεις ε, μάλλον του περιβαλλοντικού όρου, τι άδειε των περιβαλλοντικών όρων που είναι η κρίσιμη, το τελευταίο στάδιο και το κρισιμότερο στάδιο για την εγκατάσταση ενό αιωλικού πάρκου, τα ακύρωσε με, ακριβώς με, αυτή, με αυτό το σκεπτικό ότι πρέπει οι περιβαλλοντικέ μελέτες που θα εγκριθούν να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία. Πρώτον, της προστασία του περιβάλλοντο, άρα σε ειδικέ περιοχές που χρήζουν προστασία του περιβάλλοντο, ιδίω στη δική σα την περιοχή, ο δικό σα ο Δήμο είναι ο νούμερο ένα κατά την εκτίμησή μου σε όλη την Εύα, γιατί έχετε τη Δύρφη και έχετε όλο αυτό το, 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 περίφημο κομμάτι που χρήζει προστασία ε, περιβαλλοντική. Και, το... και φυσικά και των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή δεν πρέπει να επηρεάζει μονοσήμαντα όλε τι υπόλοιπε παραγωγικέ δραστηριότητε για να καταλάβετε στη Λευκάδα αυτό που έκρινε είναι ότι δεν, δεν, είχε συνυπολογίσει τον επηρεασμό του τουρισμού. Το πόσο ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο θα επηρεάσει την τουριστική ανάπτυξη ενό μέρου που ζει από τον τουρισμό. Άρα, όταν το Συμβούλιο τη Επικρατεία πλέον βάζει τέτοιε παραμέτρου, ακολουθώντα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βλέπουμε ότι και το νομικό οπλοστάσιο, αν και το νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί την εγκατάσταση τέτοιων μεγάλων πάρκων, έχει αρχίσει και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος, προφανώς, είναι οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Οι τοπικές κοινωνίες, και θα συμφωνήσω με την πρόταση δεν ξέρω αν θα, αν θα είναι σε περιφερειακό επίπεδο ή γενικότερα σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Και εμεί θα, στηρι... θα τη στηρίξουμε τέτοιε απόψει. Προφανώ και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο. Και εκεί πρέπει να, να απαιτήσουμε όλοι να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι ούτε τροχονόμοι ούτε παρακολουθητέ οι τοπικέ κοινωνίε και οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα πρέπει να απαιτείται, αν μη τι άλλο, η σύμφωνη γνώμη, αν δεν γίνονται οι αδειοδοτήσει, που εγώ είμαι ω αυτοδιοικητικό κιόλα, είμαι υπέρ οι αδειοδοτήσει να κατεβαίνουν επίπεδο και να μην γίνονται σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τουλάχιστον η σύμφωνη γνώμη του να είναι να απαιτείται. Με αυτά δεν θέλω να πω ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι ξεκάθαρε. Προφανώ και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Θανάσο Ζεμπίλη, ενώ η θέση του είναι συγκεκριμένη, ενώ δεν μπορώ να πω ότι από απ τα περισσότερα που είπε διαφωνώ. Νομίζω ότι τα περισσότερα συμφωνώ και συμφωνούμε όλοι. Είναι στη λογική της, ε, που οι περισσότεροι από εμά τουλάχιστον έχουμε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μα διάβασε τη δήλωση του Αλέξη του Τσίπρα, η οποία προφανώς και είναι και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είμαστε ως ε, ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της ε, πράσινης ανάπτυξη υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά έχουμε βάλει, και αυτό πλέον έχει μπει και, στο, και στις προγραμματικές μας θέσεις, οι οποίες είναι προς διαβούλευση, πολύ συγκεκριμένους όρους. Και νομίζω ότι η Εύβοια, και πολύ σωστά το είπε ο Βαγγέλης ο Αποστόλου, ο οποίος και σε όλη την, σε όλη την, ε, την μάχη που έχουμε δώσει εδώ και, 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 πάρα πολλά χρόνια στη Σκύρο, ήταν δίπλα μας και όχι ήταν δίπλα μας με λόγια, ήταν δίπλα μας και με έργα, έχει έρθει κατά θέση ως μάρτυρας, έχει δεχτεί ο ίδιος προσωπικές αγωγές και μηνύσεις και έχουμε συμπαρασταθεί, είχαμε τη χαρά να συμπαρασταθούμε και πολλές φορές την υπεράσπιση τέτοιων θέσεων, άλλο αν τελικά είχαν θετική εξέλιξη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Εύβοια έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει το μεγαλύτερο και το πιο ανεξέλεγκτο και η στερεά Ελλάδα βέβαια φορτίο εωλικού δυναμικού, αιωλικών, τεράστιων εολικών πάρκων σε όλη τη χώρα. Πρέπει από εδώ και πέρα, επειδή οι αιτήσει είναι τετραπλάσιες από την εγκατεστημένη ισχύ, τετραπλάσιες, αν εγκριθούν όλες οι αιτήσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χάρτη της ΔΡΑΕ, το 70% της έκτασης της Εύβοιας θα καταληφθεί από αιωλικά, άρα έχει έναν επιπρόσθετο λόγο και προφανώς και πρέπει να γίνουν συζητήσεις να τεθεί το καινούριο χωροταξικό με τα δεδομένα τα σημερινά, το οποίο έχει εκπονηθεί, μάλλον δεν έχει εκπονηθεί, με συγχωρείτε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπονηθή του εδώ και δυόμιση χρόνια, έχει ανατεθεί και πρέπει να γίνει δεκτή και, το, και, το, και το αίτημα των περιφερειακών παρατάξεων που άκουσα της αντιπολίτευσης δεν, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι κιόλα αν είναι και της περιφερειακής διοίκησης γιατί και η περιφερειακή διοίκηση στον ίδιο, στο ίδιο, ε, στην ίδια κατεύθυνση κινείται μέχρι τώρα να παγώσει η διαδικασία μέχρι να τελειώσει το χωροταξικό μέχρι να τελειώσει η διαβούλευση, μέχρι να τελειώσει ο, ο, ο το πόσα πώ σε όλη τη χώρα μα θα εγκατασταθούν ε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εμείς θέτουμε πλέον και άλλο ένα ε, στοιχείο και ας μην άρεσε στον, ε, στον φίλο μας τον κύριο Μπαστέκη έχει τη συγκεκριμένη πολιτική άποψη, Τι σε, εγώ τη σέβομαι απόλυτα, ε, αλλά η ενεργειακή δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντική και στην πρότασή μας πλέον ως κόμμα την θέτουμε και σήμερα σε συζήτηση. Όπου γίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα γίνουν κάποιες και πρέπει να γίνουν και εθνικοί, γιατί πρέπει να πιάσουμε τον εθνικό στόχο και τον, ε, και τον στόχο της ε, μεταλληνικής εποχής θα πρέπει το 50 τουλάχιστον της 100 να γίνει από ε, από μικρά έργα και όχι μεγάλα βιομηχανικά έργα από ενεργειακές κοινότητες Μικρών με κάποιε δικλείδε ασφαλεία για να μην γίνει. Γιατί έχουμε παρατηρήσει και το φαινόμενο, οι ενεργειακέ κοινότητε που είναι δημιούργημα τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει από ενεργειακέ κοινότητε που όχι όμω από πίσω να υποκρύπτουν μεγάλε εταιρείε, οι οποίε έχει παρατηρηθεί να το χρησιμοποιούν ω άρμα, να γίνει προ όφελο των τοπικών κοινωνιών και των μικρών, των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων ε, οικονομικά τάξεων το 50% διανόμου. Αυτό πλέον είναι, αυτή είναι η πρότασή μας. Πρέπει σε αυτό να είναι μπροστάριδε οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει και οι ίδιες έχουν πλέον τα νομοθετικά εργαλεία και με το άρθρο 182 και 183 του Κλεισθένη, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν πλέον τα εργαλεία, επιτρέπεται να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες και αναπτυξιακές εταιρείες ενεργειακού χαρακτήρα για να μπορούν να δίνουν είτε σε, σε πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ε, ρεύμα και δωρεάν, επιτρέπεται και το δωρεάν ρεύμα, άρα νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την, ε, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να, δώσει, να, να είναι αυτή που θα ενεργοποιήσει τους πολίτες και προφανώς για να έχει και αποτέλεσμα μια τέτοια στρατηγική, θα πρέπει να υπάρξει και ο ανάλογος, ε, η ανάλογη ενημέρωση όλων των πολιτών και, τα, και οι ανάλογες από, τις, από την κεντρική διοίκηση, τα ανάλογα κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, ώστε οι, οι πολίτες, όλοι οι πολίτες ή δυνατόν, αν μπορούν να γίνουν και αυτοπαραγωγή είτε, ε, είτε, με, ως μέλη ενεργειακής κοινότητας, είτε α, αυτόνομα, να μπορέσουμε να έχουμε και ενεργειακή δημοκρατία, γιατί έχει σημασία πραγματικά από ποιου και προ όφελο ποιον θα γίνουν όλα τα έργα. Εγώ καλώ εσά σαν πρόταση να προχωρήσετε σαν Δήμο, να συνεχίσετε μάλλον σαν Δήμο και για να μην υπάρχουν και αντεγκλήσει. Εμεί στη Σκύρο είχαμε επιλέξει ένα μοντέλο. Αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε Όλε όλες οι παρατάξεις να φτιάξουν ένα συντονιστικό το οποίο στην πραγματικότητα διαχειριζόταν μαζί με το νομικό επιτελείο, γιατί κάναμε πάρα πολλές προσφυγές. Πλήρως ο Δήμος Κύρου έχει πληρώσει μέχρι τώρα πάνω από 40.000 ευρώ σε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καταλαβαίνετε για ένα Δήμο σαν, το, σαν τη Σκύρο πόσο σημαντικό ήταν το κόστος. Αλλά το θεωρούσαμε μείζον, συνεχίζουμε το θεωρούμε μείζον, και, και σας, λέω ότι ακόμα και σήμερα το 90% περίπου των Συκυριανών είναι ομονοεί απέναντι σε αυτό το κίνδυνο, γιατί θεωρούμε ότι θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του νησιού και το ίδιο νομίζω ότι θα γίνει και στην Εύη, αν δεν αντισταθούμε όλοι μαζί, δεν συνεργαστούμε και δεν δείξουμε στην, στην κεντρική διοίκηση ότι είμαστε ενωμένοι και θέλουμε να έχουμε λόγο στο τι θα συμβαίνει στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. για ό,τι χρειάζεστε και νομικά και